Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι Τρίτη σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Περικοπές και στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αλλιώς τα περίμεναν σε ένδυση και υπόδηση. Οι ιερόσιλοι σήκωναν καμπάνες, πολυελαίους και πολύτιμα αντικείμενα από ιερούς ναούς. Διέριξαν συνολικά 19 εκκλησίες και παρεκκλήσια σε Λαγκαδά, Θέρμη και Βόλβη. Σε απόγνωση οι αγρότες των Λαγκαδά από τον υπερπληθυσμό των ημίαιμων χείρων. Μεγάλες οι ζημίες στις καλλιέργειες από τα ημιάγρια γουρούνια που αναζητούν τροφή. Επιδιώκουν μείωση του πληθυσμού μέσω του κυνηγιού, κίνδυνος να εξαλειφθεί ο αγριόχειρος. Επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ακόμη και λιγότερο κρέας σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές αγόρασαν οι καταναλωτές. Μειωμένη κατά 15-20% σε σχέση με πέρυσι ήταν η κίνηση στα ακριοπολία της χώρας τις μέρες των Χριστουγέννων. Παράλληλα, αρνητική είναι η απάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών στη συζήτηση για καλάθι του νοικοκυριού και στα ακριοπολία. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στα ακριοπολία, αν και η ζήτηση μειώθηκε σε σύγκριση με πέρσι κατά 20%. Αν και ο καταναλωτής τίμησε και πάλι με την παρουσία του τα παραδοσιακά κρεοπολία, τα κιλά που έχουμε πουλήσει είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, περίπου 15-20%. Και αυτό οφείλεται στην αγοραστική αδυναμία του καταναλωτικού κοινού να ψωνίσει αυτά που ήθελε να ψωνίσει τα προηγούμενα χρόνια. Μία οικογένεια για μία και δύο μέρες φαΐ, αν ήταν να πάρει ας πούμε 5 κιλά, πήρε 4. Αυτό συνολικά έχει φανεί σε κάθε κρεοπολείο και ακόμα σε μεγαλύτερη εμβέλεια σε πανελλήνια έκδοση. Όλοι ήρθανε και ψωνίσανε απ' όλα, απλά σε μικρότερες ποσότητες. Τις πρώτες θέσεις των πωλήσεων κατέκτησαν το χοιρινό, τα πουλερικά και τα αμνοερήφια. Σε ό,τι αφορά την γαλοπούλα, τα τελευταία χρόνια η ζήτηση έχει περιοριστεί. Ερωτηθείς ο κύριος Κεσίδης για την επίτευξη συμφωνίας του κλάδου για την ένταξη των κρεοπολίων στο καλάθι του νοικοκυριού, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Η μόνη τοποθέτηση που έχω να κάνω είναι ότι και εγώ, σαν πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έχω μάθει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχω συμφωνήσει για κάποιο καλάθι νοικοκυριού. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία και με τον πρόεδρο των φούρνων, των αρτοποιών. Δεν έχουμε συμφωνήσει ποτέ σε τίποτα. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Με άλλα δεδομένα, ίσως και ναι. Υπενθυμίστε ότι σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπολών, έπειτα από συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σημειώνει ότι επειδή το κρέας για να ενταχθεί μέσα στο καλάθι απαιτείται υπουργική απόφαση, δηλαδή νόμος, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η τήρησή του εν λόγω νόμου θα επιφέρει ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την πιθανότητα να ανακύψουν πρόστιμα. Όλα αυτά όχι μόνο διαταράσσουν ομαλή λειτουργία των καταστημάτων μας και μας επιφορτίζει με άγχος, αλλά και καθιστούν ανέφικτοι ως ακατόρθωτη την εφαρμογή του. Σημειώνεται τέλος ότι το κλάδος είδε θετικά το μέτρο για το Market Pass με την επιδότηση του 10% των αγορών σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, μεταξύ των οποίων και σε κρεοπολία που θα εφαρμοστεί από το Φεβρουάριο. Εν ώψη της πρωτοχρονιάς, οι αγορές για την προετοιμασία του τραπεζιού αναμένεται να ξεκινήσουν τα επόμενα 24 ώρα και οι τιμές, όμως, χάρη χοιρινό και κοτόπουλο, θα παραμείνουν οι ίδιες. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται σε ένδυση και υπόδηση στην αγορά του κορδελιού και του ευόσμου όσον αφορά στον απολογισμό της κίνησης των Χριστουγέννων. Αυτό που τονίζουν είναι πως ο κόσμος προτίμησε να κάνει τα ψώνια του για το γιορτινό τραπέζι, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα δώρα, ενώ βέβαια την ίδια στιγμή οι περισσότεροι θέλησαν και να εξοικονομήσουν χρήματα για το ρεύμα και το αέριο. Γλυκό πικρή γεύση άφησε το εορταστικό τριήμερο των Χριστουγέννων στους εμπόρους της αγοράς σε Εύωσμο και Κορδελιό όσον αφορά την ένδυση και την υπόδηση. Ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες μέρες που ήταν μια κίνηση καθημερινής. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την κίνηση αυτό το τρίμερο για το συγκεκριμένο τρίμερο. Ελπίζω να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα αυτό. Σχετικά με άλλες χρονιές, φέτος η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή. Υπήρχε μια κινητικότητα, όχι όμως έτσι όπως ήταν άλλες χρονιές. Κάποιοι είδαν την κίνηση στα μαγαζιά τους να ανεβαίνει σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, κάτι που φυσικά είχε αποτύπωμα και στους τζίρους. Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν είδαν τεράστιες διαφορές από την περασμένη χρονιά, με τα έσοδά τους να μην είναι εκείνα που θα προσδοκούσαν. Αν συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ελαφρώς καλύτερα. Αν συγκρίνουμε το 2019, νομίζω ότι δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Το εορταστικό κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό.
Τα καταστήματα όλα δουλέψανε, είχε κίνηση και έξω στους δρόμους και μέσα στα καταστήματα. Όλα τέλεια, εδώ και στο καινούριο χώρο μας, ακόμη καλύτερα πήγαμε. Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, οι καταναλωτές προτίμησαν να κάνουν τα ψώνια τους για να γεμίσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αγοράζοντας τα άκρως απαραίτητα αγαθά και άφησαν σε δεύτερη μοίρα τα πολλά δώρα για συγγενείς και φίλους, θέλοντας να εξοικονομήσουν χρήματα για την αποπληρωμή των τιμολογίων σε ρεύμα και αέριο που έχουν τεινάξει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όμως, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση δεν άφησε τον κόσμο να καταναλώσει όπως έπρεπε και νομίζω ότι αν συγκρίνουμε με πέρσι είμαστε στα ίδια επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι, απλώς αισιοδοξούμε ότι μπορεί να είναι καλύτερα τη νέα χρονιά. Τα οικονομικά του κόσμου τον κάνουν να δυσκολεύεται σε οποιασδήποτε αγορές, είτε είναι σε βασικά είδη είτε είναι στα είδη όπως τα δικά μας. Τα ρούχα πλέον περιορίζει την αγορά, ενώ παλιότερα θα έπαιρνε και ένα δεύτερο ρούχο. Σαφώς την περιορίζει, βέβαια, ναι. Ναι, βέβαια, ισχύει αυτό. Όταν οι λογαριασμοί ρεύματος, αερίου και όλοι αυτοί οι λογαριασμοί έρχονται τόσο πολύ ανεβασμένοι, είναι λογικό ότι κάπου θα περιορίσει, κάπου θα κόψει. Το δικό μας είδος είναι αυτό που έρχεται από τα πρώτα που θα κόψει κάποιος. Λίγο καλύτερα πήγε η κίνηση στα καταστήματα παιδικών ρούχων και παπουτσιών, αφού οι γονείς δεν θέλησαν να χαλάσουν το χατήρι των παιδιών τους, ειδικά τέτοιες εορταστικές ημέρες. Ό,τι έχει σχέση με το παιδί, πάντα έχει καταναλωτικό κοινό και ειδικά τις γιορτές για να μπορέσει να το αγοράσει. Δωράκια. Ναι, πήρανε δωράκια στα πλαίσια του δυνατού και ανάλογα με τι μπορούσε να καταναλώσει ο καθένας. Πάντως, αυτό που επισημαίνουν με νόημα οι καταστηματάρχες σε Εύωσμο και Κορδελιό είναι πως ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, καθώς όπως οι ίδιοι λένε, βρίσκει τα προϊόντα που θέλει, υπάρχουν προσφορές και προσιτές τιμές, αλλά και η προσωπική επαφή με τον πελάτη. Ο κόσμος μοιράστηκε τις μπλούζες ή τις φόρμες. Δωράκια. Για δώρα, ναι, ναι, ναι. Τιμές παραμένουν. Οι τιμές μας παραμένουν το ίδιο όπως κάθε χρόνο. Έχουμε χαμηλές τιμές, πάντα έχουμε προσφορές. Στηρίζουν την αγορά του Εύωσμου? Στηρίζουν, ναι, ο Εύωσμος έχει πολύ κόσμο. Και στηρίζουν όσο μπορούν, στηρίζουν. Ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Ο κόσμος μετά από όλο αυτόν τον εγκλωβισμό που είχε, φέτος βγήκε, ψώνισε. Όλα τέλεια. Τι μένει στον επιχειρηματία, στον επαγγελματία, σε εσάς, στον έμπορο, όλο αυτό? Ένα ικανοποιητικό ποσοστό, ας το πούμε. Όταν έχει δουλειά και δουλεύουν όλα τα καταστήματα, αυτό είναι αλυσίδα, λογικό είναι. Το ένα κατάστημα με το άλλο, υποστηριζόμαστε. Εδώ ο κόσμος προτιμάει την τοπική αγορά. Άπαντες δεν χάνουν την αισιοδοξία και το χαμόγελό τους, ελπίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα καταφέρουν να αυξήσουν την πελατεία και τους τζίρους τους, ώστε να επιβιώσουν οικονομικά σε μια δύσκολη περίοδο. Τον Θεό τους δεν είχαν, από ό,τι φαίνεται, δύο άντρες 43 και 49 ετών, οι οποίοι έπεσαν τελικά στα χέρια των αρχών. Όπως διαπιστώθηκε, οι ιερόσιλοι κατόρθωσαν σε διάστημα 4 μηνών να βάλουν στο μάτι ιερούς ναούς και κυρίως παρεκκλήσιες σε Λαγκαδά, Θέρμη και Βόλβη, όπου μάλιστα προχώρησαν σε 19 κλοπές και διαρρήξεις. Οι δύο άντρες αφαιρούσαν αντικείμενα αξίας, όπως καμπάνες, πολυελαίους και μανουάλια. Για το θέμα μίλησε στο Άτλας ο πατήρ Χρυσάφης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Σοχού Θεσσαλονίκης. Αδυναμία σε εκκλησιαστικά είδη κάθε είδους, από καντήλια μέχρι καμπάνες, είχαν δύο άνδρες που διέπραξαν 19 κλοπές και διαρρήξεις μέσα σε μόλις 4 μήνες. Οι δύο μακριχέριδες ιερόσιλοι είχαν βάλει στο στόχαστρό τους ιερούς ναούς και παρεκκλήσια στο Λαγκαδά, τη Θέρμη και τη Βόλβη, κλέβοντας όποιο εκκλησιαστικό σκεύος έβρισκαν μπροστά τους. Ληφθήκαμε το τελευταίο διάστημα στην Μετροπολιτική Περιφέρεια του Λαγκαδά ότι γίνονται κλοπές. Ενημερωθήκαμε από την Ιερά Μητρόπολη να έχουμε το νου μας. Οπωσδήποτε είχαμε το νου μας εμείς, αλλά υπάρχουν παρεκκλήσια απομακρυσμένα στα οποία είναι δύσκολο να μεταβούμε. Έτσι λοιπόν, έχοντας γνώση ότι υπάρχει θέμα, ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι είχαμε κλοπές και στην ενορία του Σοχού, του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή στην ενορία του Σοχού, αλλά και στην περιοχή του Σοχού, στην αρχαιατική περιφέρεια, όπως στην Αυγή Επιπαραδείγματι, στον Ασκό κλπ. Όπως μας εξομολογείται ο πατήρ Χρυσάφης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Σοχό Θεσσαλονίκης, οι δύο δράστες δεν είχαν τον Θεό τους, αφού προχωρούσαν στις παράνομες δραστηριότητές τους ανενόχλητοι, ρημάζοντας την κυριολεξία κυρίως στα παρεκκλήσια, από όπου και αφαιρούσαν μανουάλια, καντήλια,
κονδύλια, καμπάνες, πολυελαίους, ακόμη και κολυμπήθρα. Από εμάς, ενώ είχαμε το νου μας, σας λέω, και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και λοιπά, τους ναούς και οι γειτονιές όπου βρισκόταν τα παρεκκλήσια εντός του οικισμού, εντός του χωριού του Σοχού δηλαδή, αντιληφθήκαμε κάποια στιγμή ότι λείπαν πράγματα από τις εκκλησίες μας, από τα παρεκκλήσια μας στην ουσία. Ναι, από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων, παράδειγμα, οι τέσσερις πολυέλαιοι οι οποίοι ήταν κρεμασμένοι εκλάπησαν, η καμπάνα του Αγίου Χριστοφόρου εκλάπη, η καμπάνα του προφήτη Ηλία εκλάπη και αυτά όσον αφορά την ενόρια μας, το Σοχό δηλαδή. Αυτό που τονίζει γεμάτος παράπονο και απόγνωση είναι πως οι δύο ιερόσυλοι έδρασαν και στην περιοχή της Αυγής, του Ασκού, αλλά και σε παρεκκλήσια πάνω στο βουνό που ήταν απομακρυσμένα, αρπάζοντας οτιδήποτε ήταν μπρούτζινο ή αντικείμενο αξίας. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι για να καταφέρουν να περιορίσουν το κακό αναγκάστηκαν να πάρουν τις καμπάνες από τα παρεκκλήσια και να τις μεταφέρουν σε ναούς του Λαγκαδά για να τις προφυλάξουν από την αρρωστημένη δράση των δύο ανδρών. Σε όλη την περιφέρεια του Λαγκαδά είχαμε αρκετές κλοπές. Ναι, μέχρι που αναγκαστήκαμε να κατεβάσουμε τις καμπάνες, αν φανταστείτε, από τα παρεκκλήσια, να τις φέρουμε στους ναούς μας για να τις προφυλάξουμε. Ναι. Εμείς έχουμε 20 παρεκκλήσια. Φαντάσου τώρα τι γίνεται, πόσες καμπάνες, τι φέραμε, τι έγινε. Πάντως, όπως λέει ο πατήρ Χρυσάφης, εδώ και περίπου 10 χρόνια που έφυγε από την περιοχή του αστυνομικού τμήματος Σοχού, έχουν αποθρασινθεί οι επιτίδοι, οι οποίοι αλωνίζουν στην κυριολεξία, κάνοντας χρυσές δουλειές από κλοπές και διαρρήξεις. Με τη θλίψη να τον κυριεύει, δηλώνει πως η ευρύτερη περιοχή έχει εγκαταληφθεί και αφαιθεί στη μοίρα της. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αν θέλεις να αναφερθώ και πιο αναλυτικά στο ζήτημα Σοχός και στο ζήτημα της περιοχής του Σοχού, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη. Αν και είναι 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη Σοχός, θεωρούμε ότι είμαστε παραμεθόριο περιοχή. Ναι, δηλαδή εδώ και 10 χρόνια που χάσαμε το Δήμο και μετά, έχει ρημάξει όλη η περιοχή από Αρέθουσα μέχρι και Λοφίσκο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλος ο ορεινός όγκος του Σοχού είναι εγκαταλειμμένος στη μοίρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση των συστηματικών κλοπών και διαρρήξεων παρέμεινε άλυτη μέχρι οι αστυνομικοί να φτάσουν στα ίχνη των δύο ανδρών που δρούσαν από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο Έλληνες ηλικίας 43 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών που θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί πρέπει να βρίσκονται στον δρόμο για τη μείωση της εγκληματικότητας και για την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και όχι να απασχολούνται σε άλλα πόστα και πάρεργα. Τονίζει με νόημα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης. Και όλα αυτά τη στιγμή που στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, 8 αστυνομικοί φυλάνε ένα βρέφος 3 μηνών που βρίσκεται εκεί με εισαγγελική εντολή. Ο κ. Τσαϊρίδης σημειώνει πως πρέπει να βρεθεί άμεση λύση για το ζήτημα της προστατευτικής φύλαξης παιδιών στα νοσοκομεία, πετώντας ουσιαστικά τον μπαλάκι στον Υπουργό. Το ζήτημα της διάθεσης αστυνομικών για τη φύλαξη ασυνόδευτων παιδιών σε νοσοκομεία επαναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης, σημειώνοντας πως από την παραμονή των Χριστουγέννων, 8 αστυνομικοί βρίσκονται στο Ιπποκράτιο για ένα βρέφος 3 μηνών που φιλοξενείται εκεί με εισαγγελική εντολή. 24 του μηνός διατάχθηκε η φύλαξη ενός βρέφους 3 μηνών στο Ιπποκράτιο από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα και λίγο νωρίτερα έχει διαταχθεί και άλλη φύλαξη 6 μηνών βρέφους από άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή 20 αστυνομικοί καθημερινά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα για να φυλάνε βρέφη 3 και 6 μηνών. Μάλιστα, ο κύριος Τσαϊρίδης χαρακτηρίζει το γεγονός ως παράλογο, καθώς, όπως αναφέρει, την ώρα που ψάχνουμε αστυνομικούς να βρίσκονται στο δρόμο και οι λίγοι που βρίσκονται έξω εκτελούν τέτοια καθήκοντα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη φύλαξη του βρέφους απαιτούνται 2 αστυνομικοί σε κάθε βάρδια. Και την ίδια ώρα και τη στιγμή που ακούμε από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα βγάλει έξω κόσμο για την αστυνόμευση, ειδικά την εορταστική περίοδο που απαιτούνται περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις, διότι υπάρχει στο κέντρο της πόλης και γενικότερα σε όλες τις γειτονίες και στις αγορές συνωστισμός κόσμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται τον παραλογισμό του ζητήματος, ενώ για το μείζον αυτό θέμα η Ένωση έχει καταθέσει μέσα στο έτος 5 και πλέον ερωτήσεις. Υπενθυμίζεται πως για το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιπροσωπεία αστυνομικών είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση. Όχι μόνο δεν επιλύονται. Το ζήτημα είναι ότι έχει κατατεθεί στη Βουλή μόνο φέτος, επειδή το σηκώνουμε, το αναδεικνύουμε συνεχώς το ζήτημα. Έχουν κατατεθεί 5 ερωτήσεις στη Βουλή για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει απαντήσει ο Υπουργός ότι όντως τίθεται ζήτημα και σχετικά με τις
φυλάξεις αυτών των ανηλίκων από αστυνομικές δυνάμεις από τις εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Δηλαδή, αν και ο ίδιος ο υπουργός παραδέχεται το πρόβλημα και δεν δίνει λύση, ποιος θα δώσει τη λύση? Βέβαια, η λύση θα ήταν εν έτη 2022 να υπάρχουν οι απαραίτητες δημόσιες κοινωνικές δομές να φιλοξενούν αυτά τα παιδιά και όχι να καταλήγουν, λες και είναι άρρωστα, στα νοσοκομεία και να φυλάσσονται από αστυνομικές δυνάμεις. Τόσο ο κύριος Τσαϊρίδης, όσο και οι υπόλοιποι συναδελφοί του τονίζουν πως δεν τίθεται λόγος για ασφάλεια του πολίτη όταν συχνά πυκνά οι αστυνομικοί χρησιμοποιούνται σε άλλα πόστα και πάρεργα και δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή έξω στους δρόμους, ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα η οποία δυστυχώς ζει και βασιλεύει, χωρίς κανείς μέχρι στιγμής να μπορεί να κάνει το παραμικρό για να την περιορίσει. Και αυτό βέβαια έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην ασφάλεια του πολίτη, που είναι το ζητούμενο. Έτσι, όταν η αστυνομική απασχολείται, δηλαδή 20 αστυνομικοί είναι ένα αστυνομικό τμήμα στην πράξη. Όταν 20 αστυνομικοί την ημέρα απασχολούνται σε αυτό και σε άλλα πόσα απάρεργα, τότε για ποια ασφάλεια μιλάμε? Ο κύριος Τσαϊρίδης λέει πως οι αστυνομικοί βλέπουν εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο διαπιστωτικού χαρακτήρα απαντήσεις από τον ίδιο τον υπουργό, χωρίς να υπάρχει καμία λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, όπως καταγγέλει, βλέπουμε να αυξάνονται ραγδαίοι οι αστυνομικές δυνάμεις που φυλάνε ανήλικα παιδιά που δεν είναι άρρωστα και θα έπρεπε να τα αγκαλιάσει το κράτος και όχι να τα αφήνει σε νοσοκομεία. Μάλιστα, όπως τονίζει ο κύριος Τσαϊρίδης, θα έπρεπε να υπάρχουν οι κατάλληλες κοινωνικές δομές για τη φιλοξενία βρεφών και παιδιών. Καλησπερίζω τον Γιώργο Ατσαλάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύνδεση με Χανιά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά σε όλους σας. Θα κάνουμε μία προσπάθεια, δίνοντας 2-3 σημεία στο σημείο αυτό, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τι έχει πιάσει τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών, κατά βάση βέβαια στην Ευρώπη και στην Αμερική, και έχουν εκτοξεύσει τα επιτόκια σε τέτοια ύψη που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Έχει πέσει πολύ χρήμα στην οικονομία λόγω της πανδημίας και νομίζω αυτή είναι η μεγάλη πληγή, κύριε καθηγήτα. Έχουμε δύο τύπους πληθωρισμού που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες αυτή τη στιγμή. Ο ένας τύπος πληθωρισμού είναι, όπως τον είπατε, ο πληθωρισμός ζήτησης που οφείλεται στην υπερβολική εκτύπωση χρήματος που βασικά ξεκίνησε από το 2008 για να αντιμετωπιστεί η κρίση του 2008 και συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς στην περίοδο της πανδημίας, όπου τυπώθηκαν πάνω από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, τα οποία δόθηκαν για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ώστε να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ανεργία. Ναι. Αυτά τα χρήματα δυστυχώς τυπώθηκαν ή δανείστηκαν και δεν παράχθηκαν από την παραγωγική διαδικασία. Ναι, θα παρακαλέσω λίγο συνάδελφοι να μου κόψουν την επιστροφή από το κοντρόλ. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά. Ναι. Και αυτά τα χρήματα ουσιαστικά τροφοδότησαν τον πληθωρισμό ζήτησης. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη το 2021. Παράλληλα το 2021, εξαιτίας της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, όπου μεγάλη ζήτηση δημιουργήθηκε στο φυσικό αέριο για να καλύπτει τα κενά από όταν δεν λειτουργεί, όταν δεν παράγει ενέργεια η ηλιακή και η αιωλική, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξεύσει τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και να εκτοξευτούν και οι τιμές του φυσικού αερίου από το 2021. Ήταν πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν όσοι ασχολούνται με τις τύχες μας σε συνθήκες εργαστηρίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και η οικονομία δεν είναι έτσι. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Νομίζω ότι πατήσαμε πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλαιο της ενέργειας, όπως είπατε. Εμείς φανταζόμασταν ότι όλα ομαλά θα εξελίσσονται. Αποφασίσαμε να απεξαρτηθούμε από το λιγνίτη, αποφασίσαμε να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ότι το αέριο ως μεταβατικό καύσιμο θα ρέει άφθονο. Εδώ πέσαμε τελείως έξω. Δεν μπορούσε κανένας βέβαια να προϋπολογίσει, να κάνει πρόγνωση για μια πανδημία αυτού του μεγέθους όπως τη ζήσαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και έτσι, όταν πιστεύεις ότι όλα ρολάρουν κανονικά, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να την πατήσει πάρα πολύ χοντρά και την πάτησε η παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως, διότι αυτή η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια που όλοι τη θέλουμε για να σώσουμε το οικοσύστημά μας σχεδιάστηκε με ένα πρόχειρο τρόπο. Δεν μελετήθηκε σωστά εις βάθος και δυστυχώς φτάσαμε να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια αυτή τη στιγμή
στον κόσμο, να την έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων βοηθάει να λυθεί το ένα μέρος του πληθωρισμού, που είναι ο πληθωρισμός ζήτησης, ναι, καθώς με την αύξηση των επιτοκίων θα μειωθούν τα δάνεια και θα περιοριστεί το χρήμα που κυκλοφοράει στην αγορά, άρα θα μειωθεί η ζήτηση για προϊόντα και θα πέσουν οι τιμές τους. Ναι. Τον άλλο όμως πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια, στο υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας ενέργειας, δεν επηρεάζεται αυτός από την αύξηση των επιτοκίων. Ναι. Για να πέσουν οι τιμές της ενέργειας χρειάζεται να αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα mm-hmm. φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή. Να το πάμε λίγο, να τα πάμε ένα-ένα λίγο, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, από τη μία θα προσπαθούμε να μαζέψουμε το χρήμα περιορίζοντας τον πληθωρισμό ζήτησης ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Από την άλλη όμως μπορεί να τεινάξουμε στον αέρα την πραγματική οικονομία. Δηλαδή, αν με τα αυξανόμενα επιτόκια δεν μπορούν να ανταποκριθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο δανεισμό τους και δεν προκύπτει και νέος δανεισμός, ο οποίος αφορά στην παραγωγή εν προκειμένου και όχι στην κατανάλωση όπως στην προηγούμενη φάση, εδώ ξαφνικά κινδυνεύουμε να πέσουμε σε ύφεση και μάλιστα καλή ύφεση. Ακριβώς αυτός είναι ο κίνδυνος και έχουμε μιλήσει παλαιότερα και μαζί σας mm-hmm. για το φαινόμενο του στασιμού πληθωρισμού, που από ό,τι φαίνεται θα εισέλθουν οι περισσότερες οικονομίες το 2023 και 2024 κυρίως, mm-hmm. Με αποτέλεσμα να, ενώ απαιτούνται δάνεια για να επενδυθούν, να αυξηθεί η παραγωγή φυσικού αερίου ώστε να είναι το μεταβατικό καύσιμο προς την πράσινη ενέργεια, μέχρι πρότινος αυτό δεν συνέβαινε και μάλιστα οι επενδύσεις για φυσικό αέριο θεωρούνταν μη πράσινες. Ναι. Από τον περασμένο Αύγουστο πήραν την έγκριση να είναι πράσινες, βιώσιμες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα πάνω από 15 χρόνια να μην γίνονται επενδύσεις. Οπότε τώρα που έχει αυξηθεί η ζήτηση, του ναντίον να γίνονται και από επενδύσεις, όπως έγινε και στο πετρέλαιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, και στο πετρέλαιο και στον λιγνίτη, ναι, οι οποίες έπρεπε να γίνουν, αλλά έπρεπε να γίνουν προγραμματισμένα, χωρίς να σπρώξουμε την υπερβολική ζήτηση στο φυσικό αέριο, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσφορά και μάλιστα η αγορά αυτή ελέγχεται από ένα καρτέλ, τον ΟΠΕΚ στην τη Ρωσία, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι οι τιμές θα εξακολουθούσαν στα ύψη. Ναι. Τώρα, πώς γίνεται... τώρα μας βοηθάει ο καλός καιρός, ναι, πρέπει να πούμε, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, διότι τα αποθέματα σε φυσικό αέριο είναι πολύ ψηλά, είναι κοντά στο 85%, mm-hmm. ενώ άλλες χρονιές αυτή τη στιγμή είχαν κατέβει στο 53%. Από τους χειμωνιάτικους μήνες. Τώρα, αυτό το να προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με άλλο πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά όταν προσπαθούμε δια της ύφεσης να λύσουμε το πρόβλημα που λέγεται πληθωρισμό, αυτό κάνουμε. Έτσι, με ένα πρόβλημα προσπαθούμε να λύσουμε ένα άλλο πρόβλημα. Κυνηγάμε την ουρά μας δηλαδή τώρα, σαν το σκύλο. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είχε ξανασυμβεί το 1973. Από τότε είχαμε να δούμε ταυτόχρονα στην ύπαρξη πληθωρισμού ζήτησης και πληθωρισμού κόστος παραγωγής και τότε χρειάστηκαν περίπου 8 χρόνια για να μπορέσει να αρχίζει να μειώνει το πληθωρισμός. Ναι. Τώρα δεν θα χρειαστεί αυτό το χρονικό περίοδο, η χρονική περίοδος τόσο μακρινή, αλλά αυτό που διαβλέπουμε είναι ότι θα πέσει κάπως ο πληθωρισμός, αλλά θα μείνει σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, αρκετά πάνω από το 2% που επιθυμούν οι κεντρικές τράπεζες και θα κολλήσει σε αυτό το σημείο για πολλά χρόνια mm-hmm. μέχρι να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή φυσικού αερίου ώστε να συμπιέσει τις τιμές της ενέργειας προς τα κάτω. Αυτό βέβαια, σε αυτό θα βοηθήσει και η περιορισμένη ζήτηση προϊόντων, έτσι, από τη στιγμή που η ύφεση θα συμπιέσει και την αγοραστική δυνατότητα, αυτό σημαίνει ότι και οι βιομηχανίες θα χρειαστεί να παράγουν λιγότερο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Ναι, άρα λιγότερη ζήτηση σε ενέργεια. Ναι, ένα μέρος της παραγωγής θα αναγκαστεί να υπολειτουργεί ή να κλείσει, οπότε θα εξοικονομηθεί η ενέργεια από εκεί και θα μειωθεί η ζήτηση ενέργειας κατά ένα ποσοστό. Βέβαια, αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος για να περάσουμε τον πληθωρισμό, διότι όταν πέφτει η οικονομία σε ύφεση υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα mm-hmm. τα οποία κάποια στιγμή είναι και μακροχρόνια και κυρίως για τα φτωχά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με περιορισμένα έσοδα, όπου όσοι έχουν δανειστεί αυξάνεται η δόση του δανείου τους και μειώνεται ακόμα περαιτέρω το ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα που έχουν. Ακριβώς. Και καταντάει να είναι ονομαστικό και όχι πραγματικό. Σχεδόν
κατά το ίμιση, αν όχι και περισσότερο, όσο προχωράει αυτή η κατάσταση. Τα βλέπουμε στη γειτονιά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ουσιαστικά έχεις χαρτιά στα χέρια σου, δεν έχεις λεφτά. Και προφανώς αυτό θέλουν να αποφύγουν όλοι. Εδώ βέβαια, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για τον φαύλο κύκλο, πώς μπορούμε, ενώ την ίδια στιγμή λέμε ότι η επιδοματική πολιτική είναι ό,τι χειρότερο, γιατί πέφτει χρήμα στην κατανάλωση και μάλιστα αφιδώς, όταν δημιουργούνται τόσο μεγάλες ανάγκες, ειδικά στους οικονομικά ασθενέστερους, από ένα καθεστώς, μια περίοδο ύφεσης, πάλι δεν θα απαιτηθεί να πέσουν καινούργια χρήματα με τη μορφή επιδομάτων για να μπορέσουν να στηριχθούν? Ναι, έτσι ακριβώς που το λέτε. Είναι από τη μια μεριά η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αποτραβήξει το χρήμα από την αγορά για να μειωθεί η ζήτηση, να μειωθεί ο πληθωρισμός. Από την άλλη μεριά όμως έρχονται τα κράτη τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες σε δαπάνες. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τα κράτη, αν δεν επιδοτήσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, οι καταναλωτές δυστυχώς δεν μπορούν να το πληρώσουν. Ναι. Αν δούμε, οι τελευταίοι λογαριασμοί ρεύματος έχουν διπλάσια και τριπλάσια επιδότηση από το ποσό που πληρώναμε. Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, τα νοικοκυριά είναι υποχρεοκοπία εάν δεν ενισχύσει το κράτος τους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πληρωθούν. Ναι. Αυτό βέβαια ενισχύει τώρα τον άλλο πληθωρισμό. Αυτό είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην πληρωμή των λογαριασμών, τα νοικοκυριά θα ήταν υποχρεοκοπία αυτή τη στιγμή. Ναι, και πολλές επιχειρήσεις. Ναι. Αυτές όμως τώρα οι δύο ενέργειες, από τη μία μεριά της Κεντρικής Τράπεζας και από την άλλη των κρατών, δημιουργούν αντίθετα αποτελέσματα και ουσιαστικά όσο δαπανάει το κράτος περισσότερα χρήματα, ακυρώνει τις ενέργειες που κάνει η Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή ουσιαστικά τροφοδοτεί το πληθωρισμό και κυρίως αν τα δανείζεται αυτά τα χρήματα, δημιουργεί πολύ δύσκολες συνθήκες στην οικονομία και κάτι παρόμοιο συνέβη στην Μεγάλη Βρετανία. Και η πρωθυπουργός, η Τράς, έχασε την πρωθυπουργία μέσα σε 1,5 μήνα, διότι διαφάνηκε ότι θα προσπαθήσει να ξοδέψει χρήματα τη στιγμή που η Τράπεζα της Αγγλίας προσπαθούσε να αποτραβήξει τα χρήματα για να μειώσει τον πληθωρισμό. Είναι πολυπαραγοντική η εξίσωση και είναι για πολύ δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή και νομίζω δεν μπορεί να δει και κάποιος αυτή τη στιγμή πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστεί για να επανέλθουμε, αν όχι στο σωστό δρόμο, σε μια σχετική ισορροπία. Και δεν ξέρω και για τα ελληνικά δεδομένα τι βλέπετε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση ίσα-ίσα να περάσει και να μας ακουμπήσει όλη αυτή η κατάσταση ή θα μας τσαλακώσει και εμάς όπως υπάρχει κίνδυνος για άλλες οικονομίες? Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι μια χώρα να έχει το πλεονέκτημα της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας. Εμείς αν καταφέρουμε και προσαρμοστούμε, ίσως να αντέξουμε κατά μία έννοια το μεγάλο κόστος, με την έννοια κυρίως ότι επειδή είχαμε μια σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 2 χρόνια και κυρίως αυτό το έτος, ίσως να μην μπούμε σε σημαντική ύφεση από το 2023 και το 2024, επειδή έρχονται μια σειρά ξένων επενδύσεων οι οποίες βοηθούν τη χώρα μας ουσιαστικά να παίξει αυτό το ρόλο που της παρέχει η φυσική της γεωγραφία, να είναι ένα διαμεταπομιστικό κέντρο εμπορίου και μια πύλη προς την Αφρική και προς την Ασία και κυρίως προς την Αφρική, η οποία Αφρική πρόκειται να αναπτυχθεί με τεράστια βήματα στο μέλλον και θα γίνει μια από τις πιο σημαντικές υπήρους την επόμενη 30ετία. Αυτός ο ρόλος μπορούμε να τον δούμε ότι η χώρα μας τον παίζει, καθώς ελκύει επενδύσεις όπως τα data center, κωδικές επενδύσεις όπως τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης και διάφορα άλλα centers, κέντρα όπως τα δορυφορικά, δορυφορικών data, τα οποία ουσιαστικά είναι προπομπή επενδύσεων υποδομής, οι οποίες επενδύσεις θα φέρουν και πολλές άλλες επενδύσεις στο μέλλον και κυρίως πρέπει να θεωρήσουν πολύ σημαντικό το λιμάνι πλέον της Αλεξανδρούπολης, το οποίο συνδυάζει το μεταφορικό από αέρα, ξηρά και θάλασσα και μάλιστα από ξηρά έχει και σιδηρόδρομο που φτάνει μέχρι το λιμάνι και έχει την Εγναντία οδό. Οπότε έχει
σημαντικές συνέργειες και ουσιαστικά ακυρώνει και τη συνασία των στενών του Βοσπόρου. Οπότε η ενίσχυση αυτού του λιμανιού θα βοηθήσει τη διείσδυσή μας και στα Βαλκάνια, η οποία θα είναι πολύ σημαντική και θα μπορέσει να μας φέρει ωφέλη από το διαμετακομιστικό εμπόριο. Και αν αναπτυχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως να περάσουμε με λιγότερες ζημίες. Αυτή την πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τη θέση μας και την χρονική συγκυρία. Βέβαια, η Ελλάδα όποτε εκμεταλλεύτηκε και ανέπτυξε το διαμετακομιστικό εμπόριο, και εμείς εδώ να πούμε ότι έχουμε σημαντική ναυτιλία που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, όποτε ιστορικά έπαιξε αυτό το ρόλο από τη Μινωική εποχή μέχρι τη Μυκηναϊκή, την Κυκλαδική, την Αθηναϊκή εποχή, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πάντα διέπρεψε και έγινε μια σημαντική δύναμη της περιοχής. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε, για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη την επόμενη χρονιά, το 2023. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στα Χανιά. Ερχόμαστε στα δικά μας λόγω της ρευστής κατάστασης που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις, η εκτείναξη των τιμών των οικοδομικών υλικών και η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Αναμένεται το 2023 να είναι έτος εκπλήξεων για την αγορά ακινήτων. Πάντως, ο καλός γνώστης της αγοράς, σύμβουλος ακινήτων Κώστας Γεωργάκος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Αβουκάτο, εκτιμά ότι θα υπάρξει εξισορρόπηση των τιμών. Τι περιμένουμε για την αγορά ακινήτων το 2023, ποιοι είναι οι αστάθμητοι παραγόντες και πώς θα δημορφωθούν οι τιμές? Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε ο σύμβουλος ακινήτων Κώστας Γεωργάκος. Ένα είναι ο αυξημένος πληθωρισμός, ο οποίος ξεπεράσει το 10% και από ό,τι φαίνεται και το 2023 θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά γενικότερα στην οικονομία. Γεωπολιτικές καταστάσεις, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, εκλογές. Μέσα στο 2023, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε επίπεδο κράτους. Δεύτερον, θα έχουμε εκλογές σε επίπεδο τοπικό, για δήμους και για περιφέρειες. Μάλλον και λοιπόν, το 2023 είναι ένα έτος με πάρα πολλούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την αγορά κινήτων, αλλά και γενικότερα την οικονομία. Ας πούμε, ο πληθωρισμός τι έχει κάνει τελικά στην αγορά ακινήτων και γενικότερα στις οικονομίες, έχει φέρει την αύξηση των επιτοκίων. Με άλλα λόγια λοιπόν, ένας που είχε ένα δάνειο και πλήρωνε μία δόση 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή του έρχεται κοντά στα 600 ευρώ. Διότι από εκεί που υπήρχε ένα επιτόκιο δανεισμού στο 2%, έχουν πάει τα επιτόκια στο 4%, 5% και στην Αμερική έχουν φτάσει στο 7%. Με άλλα λόγια λοιπόν, επειδή οι οικονομίες είναι συνδεδεμένες παγκοσμίως, αυτό που γίνεται στα άλλα κράτη, θεωρώ ότι μέσα στο 2023 θα εμφανιστεί και σε εμάς. Επίσης, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή θα βελτιωθεί ή θα επιδεινωθεί? Μάλλον λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό παράγοντα. Γιατί παίζει στην αύξηση των υλικών και γενικότερα στην κατανάλωση. Δηλαδή, εκεί που κάποιο με 500 ευρώ έπαιρνε 100 πράγματα, σήμερα με 500 ευρώ παίρνει 80 πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστάθμιοι παράγοντες θα μας φέρουν σε μια βεβαιότητα όπου μέσα στο 2023 θα έχουμε διάφορες, πιστεύω, εκπλήξεις. Η χρονιά που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά σηματοδοτήθηκε το τελευταίο διάστημα από την ολοκλήρωση των αγοραπολισιών που ήταν σε εξέλιξη με τους επενδυτές να θέλουν να κλείσουν τις όποιες εκκρεμότητες υπήρχαν ώστε το ακινήτο να βρίσκεται στα χέρια τους την καινούργια χρονιά. Αλλά και με τη στάση αναμονής που κάποιοι τήρησαν αναμένοντας να δουν τι μέλη γενέστε το πρώτο τουλάχιστον δίμηνο του νέου έτους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που τα έχουν αγοράσει ξένοι και Έλληνες, αλλά με στόχο το να επενδύσουν σε ακίνητα, όχι να κάνουν διαμερίσματα μόνο, αλλά να κάνουν είτε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε ξενοδοχεία, που κάποιοι από αυτούς ήδη έχουν φτάσει σε σημείο να παγώσουν αυτές τις επενδύσεις. Θα σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα ξένων επενδυτών, όπου λόγω όλης αυτής της κατάστασης, παρόλο που χάνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από προκαταβολές είτε προσύμφωνα που έχουν συνάψει, παγώνουν την επένδυση και περιμένουν να δουν τι θα συμβεί για το 2023. Δηλαδή, αν ομαλοποιηθεί η κατάσταση ή χειροτερέψει. Ο κ. Γεωργάκος αναμένει να υπάρξει εξισορρόπηση τιμών. Άλλο στοιχείο είναι ότι το 2022 είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών στα μεταχειρισμένα κίνητα, στα παλιά κίνητα. Αυτό πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί και εκεί θα έχουμε μια διόρθωση από μικρή προς μεγάλη.
Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν ακίνητα μεταχειρισμένα του 60 και του 70 και του 80 και να πουλούνται με 2,5 και 2,800 το μέτρο. Αυτό σε μια αγορά όπως είναι η δική μας δεν στέκει όταν τα καινούργια πουλούνται 2,5 και 3,000 το μέτρο. Μάλλον λοιπόν θα έχουμε διορθώσεις. Με το 2022 να ολοκληρώνεται έχοντας αφήσει το θετικό του αποτύπωμα σύμφωνα με τους γνώστες της αγοράς ακινήτων, οι οποίοι βίωσαν μια χρονιά κινητικότητας που μεταφράστηκε μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις σε σημαντικές αγοραπολισίες, οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά θα επηρεαστούν από τους αστάθμητους παράγοντες που αναμένονται το 2023. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης εξαιτίας του υπερπληθυσμού των ημίαιμων χείρων, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους σε αναζήτηση τροφής. Έτσι λοιπόν, οι ζημιές, τις καλλιέργειες που προκαλούν είναι ανυπολόγιστες και για τον λόγο αυτό αναζητούνται τρόποι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των συγκεκριμένων ζώων, με το κυνήγι να είναι ένας εξ αυτών. Παράλληλα, όπως μας ενημερώνει σχετικά ο δασάρχης Λαγκαδά Απόστολος Τράντζαλης, δημιουργείται ένα ακόμη σοβαρό οικολογικό θέμα, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να εξαλειφθεί ο αγριόχειρος εξαιτίας της πιθανής επικράτησης των ημιάγριων χείρων. Σε οριακό σημείο έχει φτάσει πλέον η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αφού ο πληθυσμός των ημίημων γουρουνιών αυξάνεται ραγδαία. Αποτέλεσμα είναι οι αγρότες που δραστηριοποιούνται εκεί να εκπέμπουν σήμα κινδύνου, αφού βλέπουν καθημερινά τις καλλιέργειές τους να γίνονται έρμεος της ορέξης των συγκεκριμένων ζώων, τα οποία δεν αφήνουν τίποτε όρθιο στο πέρασμά τους στην αναζήτηση τροφής. Μάλιστα, ούκο λίγες φορές, οι καλλιέργειες καλαμποκιού, ηλιόσπορου, μαρουλιών και άλλων ειδών θυμίζουν κυριολεκτικά εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου από την κάθοδο των ημιάγριων γουρουνιών, τα οποία όχι μόνο αυξάνονται, αλλά είναι και ασταμάτητα. Σε εμάς το πρόβλημα έγινε γνωστό το 2011. Τότε είχαν αρχίσει και ερχόταν αγρότες στην περιοχή μας και μας κάναν παράπονα, ερχόταν εδώ στα γραφεία μας και μας κάναν παράπονα ότι έπαθαν πολλές ζημιές στον αραβόσιτο, στις φυτίες αραβοσίτου που είχαν, στο καλαμπόκι δηλαδή, που είχαν γύρω από τις λίμνες, όπου είναι έφορο το έδαφος και κατάληγε καλαμπόκι. Ήταν αγριεμένοι, ζητούσαν αποζημιώσεις. Εμείς είχαμε κάνει κάποιες προσπάθειες να βρούμε κάποιες λύσεις, τέλος πάντων, σε συνεργασία με το Υπουργείο. Όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά για το θέμα αυτό ο δασάρχης Λαγκαδά, Απόστολος Στράντζαλης, το αρμόδιο Υπουργείο, βλέποντας την κατάσταση να έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου, έχει επιτρέψει το κυνήγι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν ο πληθυσμός των συγκεκριμένων ζώων. Τώρα που το πρόβλημα εντάθηκε κι άλλο, έφτασε το Υπουργείο στο σημείο να μας επιτρέψει με την επίβλεψή μας να γίνεται κυνήγι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Στο στέκι των κυνηγών στον Λαγκαδά, οι συζητήσεις για την δραματική αύξηση των ημίαιμων χείρων δίνουν και παίρνουν. Άλλωστε, εδώ και καιρό, το τοπικό δασαρχείο έχει εκδώσει επανειλημμένα ανακοινώσεις για συνεργεία δίωξης ημιάγριων γουρουνιών στα καταφύγια του Πολυδενδρίου, του Κολχικού, αλλά και στην παραλίμνια περιοχή, τα Σαββατοκύριακα και τις Τετάρτες, όταν δηλαδή είναι νόμιμη η θύρα των ημίαιμων χείρων. Όπως λένε οι αγρότες που πλήττονται άμεσα από τον υπερπληθυσμό των ζώων αυτών, πρέπει να απελευθερωθεί το κυνήγι όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάτι με τους πληθυσμούς των ημιάγριων χείρων, καθώς με τα συνεργεία σε αυτό το περιορισμένο χρονικό όριο είναι δύσκολο να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γεγονός είναι ότι εκτός από τις αγροτικές καλλιέργειες αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και μέσα στους οικισμούς να δημιουργούν θέματα. Φυσικά μέσα στους οικισμούς δεν μπορούν να κυνηγηθούν, μόνο να παγιδευτούν. Έξω όμως επιτρέπεται το κυνήγι κατ' εξαίρεση, δημιουργούνται ομάδες κυνηγών εδώ και χρόνια σε εμάς. Από τον Φεβρουάριο του 20 δηλαδή έχουν ξεκινήσει και έχουν βγει πολλές φορές οι κυνηγοί. Εμείς τους επιβλέπουμε, μπαίνουν και στο καταφύγιο με την επιβλέψή μας, ώστε εκεί που φωλιάζουν αυτά τα ημίαιμα να μπορέσουν να θηρεύσουν περισσότερα. Τα ζώα αυτά, επειδή είναι πάρα πολλά, ψάχνουν πλέον παντού για τροφή. Όπως λένε, εάν τα βλέπουμε να πηγαίνουν ακόμη και σε αστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, μπορεί κανείς να φανταστεί τι γίνεται στην Ήπεθρο και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται. Από την άλλη, τίθεται σοβαρό οικολογικό θέμα, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να εξαλειφθεί ο αγριόχειρος με την επικράτηση των ημίαιμων χείρων. Έχουν γίνει πιο πολλά από τα άγρια, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει οικολογικό πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση του άγριου χείρου. Δηλαδή θα πρέπει να κυνηγήσουν τα ημίαιμα, να μειωθεί ο πληθυσμός τους, γιατί αλλιώς σιγά σιγά θα χάσουμε τον άγριο χείρο. Τον καθαρά άγριο χείρο, τον αγριό χείρο. Θα επικρατήσει ο ημίαιμος έτσι όπως πάει.
Υπάρχει λίγο και οικολογικός λόγος που γίνεται αυτή του, όχι μόνο ο λόγος της προστασίας των διερχομένων από την Εγνατία ή ο λόγος της προστασίας των αγροτών ή ο λόγος της προστασίας του πανοράματος, είναι και ο λόγος ο ίδιος της προστασίας της ίδιας της φύσης, του οικοτόπου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγρότες στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και όχι μόνο έχουν χάσει τον ύπνο τους από τις επελάσεις των ημιάγνων γουρουνιών που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους και πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις από μεριάς των αρμοδίων ώστε να λυθεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Μείνετε για να παρακολουθήσετε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και εμείς αύριο και πάλι στις 9 θα είμαστε μαζί.